Έχουν. Είναι επανάληψη της προεκλογικής φιλολογίας. Δεν υπάρχει κάποιο καινούριο στοιχείο. Τα λέμε όλοι ξανά. Πρώτον, το σημαντικό στοιχείο για τη μισή ώρα που έχουμε μπροστά μας. Η αποχή. Αν ισχύει η εκτίμηση που ακούσαμε ότι υπάρχουν ενδείξεις μικρότερης συμμετοχής, δηλαδή αυξημένης αποχής, δεν ξέρουμε τι γεωγραφική κατανομή έχει, δηλαδή αν οι ετεροδημότες δεν πήγαν να ψηφίσουν οι άνθρωποι για οικονομικούς λόγους. Αν όμως έχουμε ενδείξεις στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όπου να είναι πολιτική αποχή. Πολιτική, εκεί θα πω. Αν έχουμε ενδείξεις στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου δεν υπάρχει μετακίνηση ψηφοφόρων, εκεί είναι πολιτική η αποχή. Και πιστεύω ότι ένα σύμβολο πρέπει να δοθεί στον κόσμο, ανεξάρτητα τι θέλει να ψηφίσει, είναι να μην χάσει αυτή τη δύναμη που έχει να στείλει ένα μήνυμα με την ψήφο του. Mm-hmm. Τη μισή έχουμε μπροστά μας. Και ειδικότερα στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μια σχέση πιο αυθόρμητη με την πολιτική. Και οι οποίοι πιθανόν να ζουν όχι μέσα από έναν ορθολογικό τρόπο, άκρος ορθολογικό τρόπο τη σχέση τους με την πολιτική, αλλά με έναν τρόπο πιο συναισθηματικό. Να πάνε να ψηφίσουν και ας ψηφίσουν ό,τι θέλουν. Τώρα να επανέλθουμε στον κύριο Πάτρη. Το δεύτερο θέμα. Α, με συγχωρείτε, νόμιζα ότι είναι. Τέλειωνα αμέσως. Κοιτάξτε. Είναι πρωτότυπη θεωρία ότι υπάρχει κυβερνητική αστάθεια όταν υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία 160-170 βουλευτών. Θα σας πω ότι η πρόσφατη ιστορία, η πολιτική έχει αποδείξει ότι η κυβέρνηση Παπαδήμου, η οποία είχε 200 τόσους, κατέρευσε μέσα σε 4 μήνες. Και δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Τα κόμματα που τη συναποτελούσαν εκτός της Νέας Δημοκρατίας, που και αυτή κατέρευσε και αυτή στις εκλογές. Άλλο αν ήρθε πρώτη και έκανε σχημάτιση να γίνει ο κ. Σαμαράς. Άρα λοιπόν το θέμα της κυβερνητικής αστάθειας έχει να κάνει κυρίως με το πολιτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης που θα το υλοποιήσει. Το ξέρουμε όμως. Αν δηλαδή θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα ακολουθεί ένα πρόγραμμα εφόλησης ύλης, το οποίο θα δημιουργεί κοινωνικές αντιθέσεις, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικές αντιθέσεις, ή αν με δεδομένο το μνημόνιο και τα προβλήματά του, εάν θα ακολουθήσει μια πολιτική στο εύρος της διακυβέρνησης, γιατί το μνημόνιο είναι ένα μέρος της διακυβέρνησης, στο εύρος της διακυβέρνησης, η οποία πολιτική θα δημιουργεί κατανόηση, θα δημιουργεί αντίληψη ότι υπάρχει μια προσπάθεια κοινωνικής δικαιοσύνης. Αν όλα αυτά δεν υπάρχουν και έχουμε επιμονή σε ένα σκληρό πρόγραμμα λιτότητας και επαφορμή του μνημονίου, απαξίωσης άλλων θεμάτων μείζων σημασίας όπως είναι η δημοκρατική τάξη, η συλλογική θεσμή, εργασιακή λειτουργία κλπ. Πάμε και στον κύριο Πάγκαλο, γιατί τώρα αυτό που λέτε νομίζω σχήματος. Ότι πρέπει να το απαντήσει κάποιος. Άρα είναι πολιτικές οι προϋποθέσεις σταθερότητας. Το μνημόνιο πρόγραμμα το οποίο έχουμε. Το μνημόνιο δεν το οποίο έχουμε. Μόνο και θα είναι το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής αυτό. Είναι και άλλα ζητήματα. Το μνημόνιο το οποίο υπέγραψε.